που και ο Γιώργος Σταθάκης είπε ότι αυτό πρέπει να. Και εγώ συμφωνώ. Και να το δούμε. Όχι, διαναδρομικότητα δεν υπάρχει. Είναι παλιές υποθέσεις. Λέω λοιπόν το εξής πολύ απλό πράγμα. Είναι κρεμούσες υποθέσεις. Μπαίνει στην τελευταία στιγμή το θέμα του νόμιμου και του ηθικού. Υπάρχει και το αναδρομικό, να ξέρετε. Μισό λεπτό. Με βάση το ποινικό δίκαιο, ακριβώς. Υπάρχει αναδρομικότητα. Ολοκληρώστε για να μην ξέρετε κάτι τέτοιο. Του νόμιμου και του ηθικού. Το βάλατε και προηγούμενο. Εγώ θεωρώ ότι ηθικό και πρέπει να το κάνουμε νόμιμο και πρέπει να το βάλουμε όλο στο τραπέζι. Είναι ο πολιτικός, ιδιαίτερα ο εκλεγμένος πολιτικός ή ο ορισμένος στην κυβέρνηση, να αναλαμβάνει τα ρίσκα και τις ευθύνες που έχει η ίδια του η χώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θέλετε, εγώ ξέρετε, έχω την ευχάριστη θέση, έχω κανονίσει έτσι τη ζωή μου ώστε να μην μου μένουν χρήματα. Εντάξει. Και να μην έχω συμμετοχές ούτε σε εταιρείες κτλ. Άλλοι όμως το κάνουν, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω γι' αυτό. Προσφέρεται και στην ιδιωτική κατανάλωση. Όχι, λέω άλλο, άλλοι το κάνουν, δεν πρόκειται να τους κατηγορήσω γι' αυτό. Όμως τα λεφτά σου, τις συμμετοχές σου, όλη τη διαδικασία πρέπει να τη βάζεις σε συνάρτηση με την κατάσταση της χώρας. Άρα όλα εδώ. Όλα εδώ. Και τι σημασία αυτό τώρα είναι νόμιμο που λέω? Όχι, είναι ηθικό κατά τη δική μου τη γνώμη, κατά τη δική μου τη. Γιατί είναι νόμιμο που κόβεται τη σύνταξη δική σου. Μισό λεπτάκι. Είναι νόμιμο που κόβεται το ΦΠΑ. Το ίδιο λέμε. Είναι νόμιμο που πήγατε το ΦΠΑ. Το ίδιο λέμε. Το Σύνταγμα τι λέει? Λέω λοιπόν. Εδώ βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ναι. Και το αδελφό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση. Και μίλησε για εγκληματικό και αντισυνταγματικό νόμο. Και εσείς μου λέτε για νόμιμο και ηθικό. Και ο πρόεδρος της Βουλής. Βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής και είπε ότι κινείται στα όρια της αντισταγματικότητας. Αποκαθιστώ την ηθική και την νομιμότητα. Και λέμε τώρα ότι ξέρετε κάτι, είναι νόμιμο να πάει στην Αλβανία, κύριε Υπουργέ. Θα πάει στην Αλβανία ο βουλευτής και ο υπουργός με offshore εταιρεία. Η νησιωτικότητα, όπως και η ορεινή όγκη της Ελλάδας. Θέλω να πάω στον κύριο όμως. Προβλέπονται από το Σύνταγμα το πώς θα προστατευτούν και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και μορφές. Από αύριο δεν προστατεύονται. Να σου πω εγώ το εξής. Το μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά και τους ορεινούς όγκους. Που είναι πιο ισχυρό και το οποίο το έχει υπογράψει η Ελλάδα στη συνθήκη της Μαδρίτης. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε? Το γεγονός ότι περιμένει τόση ώρα, δεν έχει μιλήσει. Να μιλήσει, αλλά μία κουβέντα. Γιατί στο βροντερό του νομού Φλόρινας ο ΦΠΑ να είναι 24% και αντίστοιχα. Αυτό τώρα θέλετε απαντήσει από εμάς, κύριε Υπουργέ? Όχι, θέλω να μιλήσει ο κύριος Κατσιδάκης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Κύριε Κατσιδάκη. Εγώ με τον Τζακαλώτο σας πληροφορώ, συμφωνώ.